Είναι αυτοί που το καθυστερούσαν στα δημοτικά συμβούλια. Δεν χρειάζεται ούτε να ονοματίσουμε ούτε τίποτα. Καθυστέρηση στη μισθοδοσία προσωπικού των δημοτικών παιδικών σταθμών. Η τελευταία πληρωμή έγινε 10 Σεπτεμβρίου. Mm -hmm. Για να γίνει η ανανέωση του, περιμέναμε το ΦΕΚ από την κυβέρνηση. Βγήκε αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να περάσει από το ΔΣ του νομικού, το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη. Η καθυστέρηση είναι γνωστό που οφείλεται. Γιατί δεν έγιναν τα ΔΣΣ των νομικών προσώπων και ποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Το πρόβλημα αφορά 70 περίπου εργαζόμενου και εργαζόμενε που εργάζονται στου δημοτικού παιδικού σταθμού μέσω του προγράμματο ΕΣΠΑ. Εδώ και πέρα η διαδικασία είναι η εξή. Θα περάσει από το ΔΣ την Τετάρτη, θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση εδώ του προπολογισμού, να περάσει από το δημοτικό, από την αποκεντρωμένη και θα πληρωθούν σε κανένα 20 ημέρο φαντάζομαι από τώρα. Στο παρελθόν υπήρξαν πολλέ παρόμοιε περιπτώσει και τα λεπορία του συγκεκριμένου προσωπικού. Σύμφωνα με πληροφορίε, αυτή τη φορά η καθυστέρηση έχει σχέση με την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε στα διοικητικά συμβούλια, μεταξύ των οποίων και αυτό τη Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη. Έχουμε εξηγήσει στου εργαζόμενου ότι δεν είναι δικό μα θέμα, τα χρήματα υπάρχουν. Θα τα βάλουμε από ιδία κεφάλαια από το νομικό πρόσωπο. Δεν θα χρησιμο... επειδή τα χρήματα από το ΕΣΠΑ έρθουν. Να μην ανησυχούν καθόλου, αυτό έχω να του πω. Τα χρήματα υπάρχουν, θα πληρωθούν λίγη υπομονή. Υπάρχουν μεγάλε ανάγκε στου δρεφονιπιακού σταθμού, όπω προσωπικό. Ιδιαίτερα όχι. Αλλά θέλουμε να μην μένει κανένα παιδάκι. Στόχο είναι τη καινούργια διοίκηση να μην μείνει ούτε ένα παιδάκι εκτό βρεφικού. Για μία ακόμη φορά οι άνθρωποι αυτοί θα πληρωθούν με χρήματα του Δήμου. Ενώ στη συνέχεια ο Δήμο Καβάλα θα εισπράξει το ποσό τη μισθοδοσία από το ΕΣΠΑ.